πήραμε και εμείς συμμετέχαμε σε αυτή την πρόσκληση που είχαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούστηκαν οι απόψεις των περισσότερων φορέων. Θέλαμε να ακούσουμε και εμείς να μεταφέρουμε αυτά στο Συμβούλιο που είναι να κάνουμε ένα έκτακτο Συμβούλιο ή σήμερα ή αύριο, στο να πάρουμε απόφαση σε αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα το θέμα είναι ότι ο εμπορικός κόσμος αλλά και ο κλάδος της εστίασης και ο τουρισμός έχουν υποστεί τα πάντινα αυτό το διάστημα. Ένα παρετέρω κλείσιμο θα ήταν δυσβάσταχτο. Θα δούμε πώς μπορούμε να το πλαισιώσουμε. Αν μας ενημερώσουν ακριβώς την ατζέντα η περιφέρεια που θα κινηθούμε, θα πάρουμε την απόφαση κι εμείς στο πώς θα συμμετέχουμε. Ύστερα από πολύ ωραία συζήτηση, πράγματι, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και περιμένουμε να βγουν ακριβώς τα αιτήματα για μια πιθανή κινητοποίηση στις 23 Φλεβάρι, για να μπορέσουμε να σας πούμε και εμείς επίσημα, αφού έχουμε μιλήσει και με τα μέλη μας, για το κατά πόσο θα συμμετάσχουμε ή όχι σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν οριστικοποιήθηκαν τα αιτήματα, το πλαίσιο αιτημάτων δηλαδή στη σύσκεψη. Συζητήθηκαν, αλλά ακριβώς η οριστικοποίησή τους θα γίνει εντός της ημέρας φυσιολογικά, οπότε περιμένουμε και εμείς για να μεταφέρουμε σωστά και εμείς στα μέλη μας όλα τα αιτήματα. Είναι ότι θα τίνει για να μην υπάρχει κάποια δομή συγκεκριμένα για το νησί και εμείς εκφέραμε και τη γνώμη ότι πρέπει όπως και δίποτε να υπάρξει μέσα στα αιτήματα και κάτι που θα είναι είτε η αποζημίωση είτε ένα πρόγραμμα ειδικό αναπτυξιακό για το Βόρειο Αιγαίο για την ίδια εφταετία που έχουμε περάσει, που έχουμε πολλές απώλειες και ζημίες, όλοι οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και όλοι του νησιού και του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να μπει και αυτό, θεωρούμε σαν αίτημα, το έχουμε αναφέρει. Περιμένουμε τις συγκεκριμένα αιτήματα για να μπορέσουμε να σας πούμε κάτι παραπάνω. Θα ήταν διατεθειμένοι οι συναδελφοί σας να κλείσουν καταστήματα με ένα τέτοιο πλαίσιο, έχετε συζητήσει μαζί τους? Υπάρχουν πολλές απόψεις. Εννοείται ότι το έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι η εστίαση, άμα χρειαστεί, θα στηρίξει τέτοιες κινήσεις. Έχει γίνει και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις και την επιβίωσή τους, που τους γνωρίζετε και τις έχουμε μιλήσει. Περιμένουμε γι' αυτό τον λόγο να πούμε ακριβώς τα αιτήματα για να σας πω και εγώ σίγουρα την απόφαση.